Συναγερμός έχει σημάνει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας μετά και την ανακοίνωση των βουλγαρικών αρχών να ανοίξουν το φράγμα του Κίρτζαλη και να διοχετεύσουν μεγάλες ποσότητες νερού στον ποταμό Εύρο. Ήδη η Πολιτική Προστασία έχει εκδώσει ανακοίνωση με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως λόγω επικείμενης αύξησης των υδάτων των ποταμών Εύρου και Άρδα από μεγάλες ποσότητες νερού που θα εισέλθουν από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, στον ποταμό Εύρο πάνω από 658 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου, στον ποταμό Άρδα πάνω από 300 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο και στον ποταμό Τούντζα πάνω από 63 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει κάθε λίγο και λιγάκι με την Βουλγαρία. Η Βουλγαρία μας ειδοποίησε ότι θα στείλει κάποιες ποσότητες, οι οποίες είναι πάνω από τα 1000 κυβικά που δέχεται ο Εύρος και θα προκαλέσει πλημμύρα από ό,τι φαίνεται. Έχει μεγάλη όμως σημασία σε τι διάρκεια θα το στείλουν αυτό το νερό και βέβαια και ποιες θα είναι οι καταστάσεις εδώ οι τοπικές. Υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει αλληλοενημέρωση και σε επίπεδο υπουργείων και σε τοπικά επίπεδα. Νομίζω ότι θα το διαχειριστούν το θέμα η πολιτική προστασία έγκαιρα φέτος και με προοπτική να μην γίνουν ζημιές όπως τις άλλες χρονιές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί από πριν πρέπει να ξέρουμε ποιες θα είναι οι πλημμυρικές ζώνες μέσα στο Εύρο που θα πρέπει να πλημμυρίσουν, ώστε να μην γίνουν ζημιές στα αναχώματα, τα κύρια αναχώματα, και έχουμε καταστροφές που οι οποίες δεν μπορεί να τις ελέγξει κανένας μετά, όπως έγινε το 2014 επί παραδείγματι με σπασίματα στα αναχώματα σε πάνω από 50 ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ένα μεγάλο νούμερο πάντως. Οι δήμαρχοι Δημοτήχου Ορεστιάδας Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους των περιοχών, τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, αλλοίς, κυνηγούς κλπ. Να μην πλησιάζουν τους ποταμούς Εύρο και Άρδα και τα αναχώματα αυτών, να απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία από τις επικίνδυνες περιοχές. Οι Δήμοι θα συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ένωσης Εύρου, εάν απαιτηθεί για άμεση επέμβαση, παρέμβαση με μέσα και προσωπικό. Το Υπουργείο και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων είναι ενήμεροι και επικοινωνεί με την Βουλγαρία και είναι σε συνεργασία. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία η οποία εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δηλαδή ένας ποταμός είναι ανάμεσα σε δύο χώρες που είναι ευρωπαϊκές. Εδώ όμως έχουμε και το πρόβλημα του ότι η Τουρκία δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή οδηγία, γιατί δεν είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα του συντονισμού των τριών χωρών. Πάντως κεντρικά γίνεται προσπάθεια να συνεργαστούμε και με την Βουλγαρία, με την Τουρκία, συγγνώμη, για το θέμα αυτό της διαχείρισης, της εφαρμογής δηλαδή της ευρωπαϊκής οδηγίας.